Για να ζητήσουμε την εκτίμηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, του κ. Δημήτρη Κερίδη, να δούμε πώς άκουσε αυτές τις δηλώσεις. Καλημέρα σας, κύριε Κερίδη, και αν θεωρείτε ότι με αυτό στην ουσία οι διερευνητικές πάνε περίπατο. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Νομίζω ότι πρέπει να τις πάρουμε σοβαρά τις δηλώσεις Ερντογάν. Mm-hmm. Πραγματικά δυναμητίζουν το κλίμα που πρέπει έτσι εμπιστοσύνη και αποτροπή τη ένταση προκειμένου να προχωρήσουν, αν είναι να προχωρήσουν οι διερευνητικές. Και μας προβληματίζουν πάρα πολύ. Εμείς βεβαίως θα επιμείνουμε και υπάρχει ο προγραμματισμός του επόμενου γύρου διερευνητικών στο τέλος του μήνα στην Αθήνα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι έχουμε στείλει ημερομηνίες εμείς και περιμένουμε την απάντησή τους. Έτσι. Αν θέλετε να πάμε τώρα ένα βήμα παραπέρα την ανάλυση μας, ναι, δείχνουν έναν μεγάλο εκνευρισμό στην Άγκυρα και με τις διερευνητικές και με την ευρύτερη πίεση την οποία έχει υποστεί η Τουρκία, η οποία είναι πιεζόμενη. Ο ίδιος ο Ερντογάν, ο οποίος πάντοτε προσωποποιεί αυτά τα πράγματα, αισθάνεται ενδεχομένως και ταπεινωμένος και πρέπει να μιλήσει έτσι με αυτόν τον οργιλώδη τρόπο στους βουλευτές του, του κόμματός του. Τα πράγματα δεν πάνε καλά με την Αμερική. Mm-hmm. Είχαμε ένα ψήφισμα στη Γερουσία από την πλειοψηφία των γερουσιαστών, πρωτοφανές, το οποίο θέτει το κράτος δικαίου, το ζήτημα του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, της Τουρκίας σε πολύ έντονο. Λέτε με τους 54 γερουσιαστές. Έτσι, 54%. Mm-hmm. Που είναι και από τους Ρεπουμπλικανούς και από τους Δημοκρατικούς. Έχει σημασία και αυτό. Διακομματική πλειοψηφία. Έχουμε βεβαίως τις ανακοινώσεις του State Department για τον Οσμάν Καβάλα, τον γνωστό αντιφρονούντα, ο οποίος είναι φυλακισμένος χωρίς δίκη, προφυλακισμένος εδώ και χρόνια στην Τουρκία και όλα αυτά. Και βεβαίως τους F400, οι οποίοι έρχονται και επανέρχονται και δεν μπορούν να ξεφύγουν από τις κυρώσεις οι Τούρκοι. Σε λίγες μέρες ξεκινάει και η πολύκροτη δίκη της Halk Bank, αρχές Μαρτίου στο Μανχάτεν, μην το ξεχνάμε αυτό. Και αυτό όλο δημιουργεί ένα πολύ δύσκολο πλαίσιο στον Ερντογάν, ο οποίος ήλπιζε. Επίσης, ότι θα μπορούμε... κύριε Κερίδη, να προσθέσουμε σε αυτό, δεν ξέρω αν το έχετε δει, γιατί είναι των τελευταίων ωρών, και το σχόλιο και την απάντηση του State Department προς τον Ερντογάν και για την Κύπρο, που λέει το State Department στηρίζουμε τη λύση της διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας. Ναι, ξεκάθαρο είναι αυτό, ότι κανένα στον κόσμο δεν μιλάει για δύο κράτη στην Κύπρο. Αυτό είναι εντελώς εκτός πλαισίου ΟΗΕ. Είναι οι Αμερικάνοι βεβαίως, οι Ευρωπαίοι, η Μεγάλη Βρετανία, η διεθνής κοινότητα, ο ίδιος ο ΟΗΕ βάζουν το πλαίσιο. Όμως ο ίδιος ο Ερντογάν, ο οποίος ήλπιζε σε μια προσωπική επαφή με τον Biden, δεν τα έχει καταφέρει εδώ και 20 μέρες τώρα που ανέλαβε ο νέος πρόεδρος. Η σχέση είναι κακή πραγματικά και υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα που μιλάνε για την Τουρκία πλέον, ναι, όχι ως εταίρο, ως απειλή που δεν χρήζει συνεργασίας αλλά ανάσχεσης, πράγματα έτσι πολύ βαριά για νατοϊκό εταίρο. Αυτό νομίζω δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο θεσμό. Έχουμε τις εξελίξεις στη Λιβύη. Ναι, άρα πριν πάμε σε εξελίξεις στη Λιβύη, εσείς βλέπετε να γίνονται οι διερευνητικές στην Αθήνα? Εγώ δεν έχω ενημέρωση ότι δεν θα γίνουν. Ναι, θέλω να πω είναι... μετά τις χτεσινές δηλώσεις, πώς μπορούν να γίνουν? Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, τα έχουμε ξανακούσει αυτά στο παρελθόν, ναι, και πράγματι ο Ερντογάν έχει δείξει πάρα πολλές φορές αμετροέπεια, όχι έναντι του Μητσοτάκη και ημών. Να σας θυμίσω ότι έλεγε Ναζί τη Μέρκελ, ότι έλεγε τρελό τον Μακρόν. Αυτά είναι καταγεγραμμένα τα τελευταία χρόνια. Ναι, αλλά όλοι τον έχουν από ό,τι είδα, κύριε Κερίδη, στα ΟΠΑΟΠΑ. Ειδικά η κυρία Μέρκελ δεν χάνει ευκαιρία να πει τα καλύτερα και να τον έχει αγκαλιά. Κοιτάξτε, στα ΟΠΑΟΠΑ είναι δικιά σας. Εντάξει, είναι υπερβολή, ναι, σωστά. Εντάξει, είναι μια υπερβολή, αλλά είδαμε και μετά την ανακοίνωση που ήρθε από το Βερολίνο, μετά τη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών, που είπαν ότι έγινε σε πάρα πολύ θετικό κλίμα και ότι στην ουσία η Άγγελα Μέρκελ, η Γερμανία Δεκακελάριος, υποστηρίζει τον διάλογο και υποστηρεί πολύ σημαντική τη σχέση των δύο χωρών, Γερμανίας-Τουρκίας. Ναι. Δεν υπάρχει εμβολία ότι εμείς θα θέλαμε τους Γερμανούς πιο μπροστά σε ζητήματα αυτά. Mm-hmm. Και υπάρχει μια διαρκής συζήτηση με το Βερολίνο για να έρθουν πιο μπροστά. Mm-hmm. Και ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αν θέλετε να το πάμε. Και να σας το πω και αυτό, δεν υπάρχει σε αυτό καμία εμβολία. Από εκεί πέρα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός εταίρος στη Γερμανία, είναι μια πρωταγωνίστρια στο ευρωπαϊκό σκηνικό. Εμείς θέλουμε να τους πείσουμε. Υπάρχουν διεργασίες στο εσωτερικό της Γερμανίας, οι πράσινοι
Και άλλοι θα δούμε τι θα γίνει με τις εκλογές και ποιο θα είναι το νέο κυβερνητικό σχήμα που θα προκύψει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Οπωσδήποτε υπάρχουν 4,5 εκατομμύρια Τούρκων στη Γερμανία που επηρεάζουν πολύ το γερμανικό πολιτικό σκηνικό. Αυτά είναι δεδομένα τα οποία πρέπει να τα παίρνουμε υπόψη. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τι προβλέπετε ότι θα γίνει, κύριε Κερίδη? Γιατί είδαμε ξανά πίεση για τους S400 και μάλιστα σε σκληρή γραμμή, όχι στη γραμμή που είπε ο Ακάρ κάποια στιγμή να κάνουμε το μοντέλο Κρήτης. Ναι, προσπαθεί να ξεφύγει. Είναι ξεκάθαρα, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί, κύριε Οικονόμου, και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά βεβαίως, ότι το Κογκρέσο μιλάει για επιστροφή των S400 στην Ρωσία. Και όχι αποθήκευση. Και όχι αποθήκευση και όχι αναστολή και όχι προσωρινή, να πούμε, μη λειτουργία τους, μη έναρξη τους και τα λοιπά λειτουργίας τους. Αυτό βεβαίως θα τον φέρει σε μεγάλη κόντρα με τον Πούτιν, με τον οποίο, από τον οποίο εξαρτάται και στον Κάφκασο και στη Συρία και σε πολλά άλλα μέτωπα που έχει ανοίξει η Τουρκία. Η οικονομία δεν πάει καλά, η πίεση που έχει λόγω της πανδημίας, όπου εκεί δεν υπάρχει το Ταμείο Ανόρθωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν μόνο τα δικά του συναλλαγματικά αποθέματα, τα οποία έχουν εξαντληθεί σε μεγάλο βαθμό, δημιουργούν όλον αυτόν τον εκνευρισμό. Και τον βλέπετε. Το θέμα είναι πού θα οδηγήσει, κύριε Κερίδη, αυτός ο εκνευρισμός, και αν τέλος πάντων, ακόμα και αν γίνουν οι διερευνητικές στην Αθήνα στις αρχές του επόμενου μήνα, αρχές Μαρτίου, εκεί έχουν προσδιοριστεί, αν εν τέλει μπορούμε να βρούμε κοινό έδαφος με τη γειτονική χώρα, γιατί νομίζω αυτό είναι και το ουσιαστικό ερώτημα. Κύριε, υπάρχουν δύο επίπεδα εδώ. Το ένα επίπεδο, αν υπάρχει πιθανότητα επίλυσης της μίας διαφοράς που έχουμε να πάμε μπροστά, εκεί τα πράγματα, σας το έχω πει και σας το έχω ξαναπεί, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη, δεν τον βλέπω καθόλου εύκολο. Όμως υπάρχει και ένα άλλο δεύτερο επίπεδο που δεν πρέπει να το υποτιμάμε, της διαχείρισης. Η Τουρκία είναι ένα πρόβλημα διάρκειας, το οποίο χρειάζεται διαχείριση, αν δεν μπορεί να υπάρξει επίλυση, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Και σε αυτό το ζήτημα νομίζω επικεντρωνόμαστε, να υπάρχει χαμηλή ένταση και όλα τα υπόλοιπα στην παραμαρτούντα, από τα Ραφάλ και τον εξοπλισμό μέχρι τις συμμαχίες, τις στρατηγικές. Έχουμε σήμερα το Αραβικό Φόρουμ στην Αθήνα, στην Ευρώπη, στην Αμερική και ούτω καθεξής. Και νομίζω εκεί τα πήγαμε καλά, και έτσι πρέπει να επιμείνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.